Η διαχείριση των απορριμμάτων, το έχω πει και άλλη φορά και θα το λέω συνέχεια, είναι κάτι το οποίο δεν αγγίζει μόνο τους δημάρχους, αγγίζει όλη την κοινωνία από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο δήμαρχος απλά αφουγκράζεται και πρέπει να δώσει λύσεις στα προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Όμως η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών θα πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι από τη μια μεριά η κυβέρνηση έρχεται και λέει κάντε την ενδιάμεση διαχείριση των απορριμμάτων η Δήμη. Και μάλιστα έδωσε και κάποια χρήματα για αυτή τη δουλειά. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια σοβαρή πρόταση, και όταν λέω σοβαρή πρόταση, εννοώ σοβαρή, τεκμηριωμένη και με όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει οι απαιτούμενες διαδικασίες. Τι υπάρχει τώρα μέσα στη μέση? Δείτε, υπάρχουν κάποια σημεία στην διαχείριση των απορριμμάτων με την εταιρεία που έχει προκύψει ως μειοδότης. Μιλάω για την Τέρνα. Με την περιφέρεια, όπου εκεί θα πρέπει να διορθωθούν κάποια πράγματα τα οποία ανησυχούν τους Δήμους. Ποια είναι αυτά? Είναι η εγγυημένη ελάχιστη ποσότητα που μπορεί να έχει κάθε Δήμος. Αυτό το πράγμα θα πρέπει λοιπόν να το δούμε, γιατί δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αν αύριο το πρωί αρχίσει να δουλεύει πολύ καλά η ανακύκλωση, αρχίσει να δουλεύει πάρα πολύ καλά η κομποστοποίηση στο σπίτι, αρχίζουν να δουλεύουν και τα σκουπίδια δεν έχουν αυτές τις ποσότητες, θα πρέπει οι Δήμοι να πληρώνουν αυτά τα λεφτά? Οποιοδήποτε κι αν είναι περιφερειάρχης, οποιοδήποτε κι αν είναι δήμαρχος, οποιοδήποτε κι αν είναι, όπου κι αν είναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν θα πρέπει να διορθωθεί. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Η αντίθεσή μας είναι η έλλειψη χρημάτων που έχουν οι Δήμοι και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγάλα κονδύλια που μπορεί να ζητηθούν στο μέλλον. Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα τα αποφύγουν και διορθωθούν, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Εμείς δεν έχουμε καμία, αν θέλετε, κανένα κόλλημα με κανέναν. Ίσα-ίσα, ολοκληρωμένες λύσεις στα απορρίμματα μας λύνουν τα προβλήματα. Είναι τα πρόστιμα τα οποία έρχονται. Ο κόσμος τώρα, με την αύξηση των τελών που θα κάνουν οι Δήμοι, και θα το κάνουν όλοι οι Δήμοι αυτό, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, είτε γίνει από την Τέρνα, είτε γίνει από την ενδιάμεση διαχείριση, έτσι. Εκτός εάν κάποιοι επιθυμούν να τα πετάνε στον κήπο τους, έτσι. Και να τα... Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα. Αυτά, ή να τα πετάμε εκεί που μας έλεγαν τόσα χρόνια και που τα πήγαιναν στις κομματερές. Δείτε κάτι. Αυτή τη στιγμή θα κληθούν να πληρώσουν, δεν ξέρω αν είναι 2 ευρώ, 3 ευρώ ή 4 ευρώ το δίμηνο. Αυτό θα είναι το τίμημα για την διαχείριση των απορριμμάτων, το κάθε νοικοκυριό. Αλλά αυτά τα λεφτά όμως δεν πάνε για κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο για ανταποδοτικό σκοπό, όπως είναι τα σκουπίδια. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ή θα πληρώνεις τα πρόστιμα που είναι 30 χιλιάρικα κάθε φορά, και αυτά θα είναι πολύ περισσότερα, θα είναι πολλαπλάσια αυτά τα χρήματα, έτσι μπορεί να φτάσουν και 4 εκατομμύρια το χρόνο, ή να πας στη διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία μπορεί να είναι ανάλογα τους Δήμους από 500.000, μπορεί να είναι μέχρι, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Η διαχείριση, μιλάω, των απορριμμάτων, έτσι. Αυτό δεν είναι δική μας διρεκτίβα των Δήμων. Αυτό είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έτσι πρέπει να γίνει. Μέχρι σήμερα δεν πληρώνουμε για αυτό το κομμάτι. Δεν πληρώνει κανένας δημότης. Θα πληρώσουν όμως και πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Τώρα ακούω κάποιους που λένε, βέβαια αυτές οι φωνές είναι φωνές επικίνδυνες και ενημερώνουν τον κόσμο. Λέει, γίνεται αύξηση των δημοτικών τελών. Η αύξηση των δημοτικών τελών είναι για συγκεκριμένο λόγο. Είναι για το φως στο δρόμο και είναι για τα σκουπίδια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο με αυτά τα λεφτά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο με αυτά τα λεφτά. Άρα λοιπόν και τα δύο επιστρέφουν στο δημότη. Εκτός αν μας πει κάποιος από αυτούς που λένε γιατί θα αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη και δεν μπορούμε να βάλουμε παραπάνω, όσα ακριβώς είναι. Αν σε περίπτωση τα λεφτά βγουν παραπάνω, στο τέλος ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει μείωση των δημοτικών τελών. Δεν μπορείς να βάλεις απόθεμα από αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, εκτός εάν αυτοί οι κύριοι που λένε ότι θα. Δεν πρέπει να γίνουν αυξήσεις, μας πούν, ξέρετε, να κλείνουμε στις 11 η ώρα τη νύχτα τα φώτα οι Δήμοι και μετά τις 11 να σκοτάδι. Ή τα σκουπίδια να μην τα παίρνουμε. Να τα μαζεύουμε, ξέρω εγώ, μια φορά στις 15. Ή να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αλλά και πάλι όταν θα τα μαζεύεις και θα είναι όλες οι ποσότητες, κάπου πρέπει να τα πας. Άρα αυτό δεν μετράει. Δεν πιάνεται. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν σήμερα δίθεν αντιπολιτευτικά στους Δήμους και λένε να δώσουν προτάσεις. Τι θέλουν εκείνοι να κάνουν? Δεν θα γίνουν αυξήσεις δημοτικών τελών. Ωραία. Τα πρόστιμα ποιος θα τα πληρώσει όταν θα πέφτουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων? Ποιος θα τα πληρώσει? Ξέρετε, σε αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να στέκεται κάποιος απέναντι πρώτα με ειλικρίνεια, μετά με σεβασμό και μετά θα πρέπει να έχει
ο κόσμος εμπιστοσύνη σε αυτόν που ψήφισε. Αν αυτό έχει χαθεί, από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα πράγματα παίρνουν άλλους δρόμους. Ναι, κύριε Δήμαρχε, δύο ερωτήματα. Το ένα, ότι ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια έτσι κι αλλιώς πληρώνει ανταποδοτικά τέλη και πληρώνει δημοτικά τέλη, άρα οι δήμαρχοι ήταν ανίκανοι να διαχειριστούν το όλο θέμα. Ή η περιφέρεια ή το κράτος, μισό λεπτάκι να κάνω το ερώτημα. Άρα, γιατί θα πρέπει πάλι οι δημότες να επιβαρυνθούν όταν κάποιοι φάνηκαν ανακόλουθοι σε αυτά που υποσχέθηκαν, γιατί όλοι οι δήμαρχοι, τουλάχιστον εδώ στην Αρκαδία, βγαίνουν με σημαία ότι θα δώσουμε λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί λοιπόν θα πρέπει πάλι να πληρώσουν. Να σας απαντήσω ναι. Αυτό. Και το δεύτερο, γιατί θα μπουν έτσι κι αλλιώς πρόστιμα, αφού υποτίθεται ότι έχουμε προχωρήσει, τουλάχιστον στα περιφέρεια Πελοποννήσου, την διαχείριση. Και αν υπογραφεί και σύμβαση με την Τέρνα, ο κύριος Στατούλης ισχυρίζεται ότι δεν θα έχουμε πλέον πρόστιμα. Ναι, δεν θα έχεις όταν θα γίνει η διαχείριση. Έτσι, ξεκινάω από το δεύτερο. Όταν θα κάνεις τη διαχείριση τη σωστή, δεν θα έχεις. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σας, την έχω απαντήσει ήδη. Την απάντησα ως εξής και είναι ακριβώς έτσι όπως σας την είπα. Δεν, σε καμία περίπτωση τα χρήματα τα οποία έπαιρναν και βεβαίως ήταν ανταποδοτικά, ήταν περισσότερα από αυτά τα λεφτά πήγαιναν στη ΔΕΗ για το ρεύμα και ελάχιστα ήταν για το προσωπικό των απορριμμάτων. Τώρα όμως δεν είναι για το προσωπικό των απορριμμάτων, τώρα είναι για τη διαχείριση των απορριμμάτων μέσα από τις εταιρείες που θα έρθουν με μειοδοτικούς διαγωνισμούς να αναλάβουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες στην ενδιάμεση διαχείριση, μιλάω πάντα έτσι. Στην ενδιάμεση διαχείριση, μιλάω. Άρα λοιπόν, εκείνοι οι δήμαρχοι, οι οποίοι έλεγαν ότι θα λύσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών, όταν θα έφταναν στη λύση του προβλήματος, θα ζητούσαν από τους δημότες να πληρώσουν τη λύση. Γιατί τη λύση αυτή την πληρώνουν σε όλα τα κράτη του κόσμου. Τα πολιτισμένα την πληρώνουν οι δημότες. Νευριάσει τελικά ο Φόσδα, ήταν να συνευριάσει, βέβαια δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση βέβαια. Και το δεύτερο, τελικά υπάρχει κοινή γραμμή των δημάρχων της περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά τα σκουπίδια. Ακούστε, οι δήμαρχοι έχουν μία γραμμή. Να βρούμε τον τρόπο να πληρώσουμε τα λιγότερα και τα σωστότερα. Αυτός είναι ο δικός μας ο δρόμος. Γιατί υπερασπιζόμαστε τους δημότες μας. Τώρα, αν έρθει μια εταιρεία και ζητάει να πληρώνουμε ελάχιστη κειμένη ποσότητα, όταν εμείς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή, γιατί δεν θα παράγουμε σκουπίδια, τότε εμείς δεν θα πληρώνουμε τα βατζιλίκη κανένα. Αυτό είναι από τη μεριά τη δική μας. Και το λέω ξεκάθαρα. Να βελτιώσουν λοιπόν τους όρους, και όταν βελτιώσουν τους όρους, να ομονοήσουμε. Διότι εγώ δεν θα πάω δεμένους με το σκηνί τους δημότες μου, και ξέρετε κάτι, για να μην μπερδευόμαστε. Αυτοί οι πολίτες ψηφίζουν τέσσερα πράγματα. Οι ίδιοι πολίτες τα ψηφίζουν. Ψηφίζουν τους δήμους, ψηφίζουν τις περιφέρειες, ψηφίζουν Ευρωβουλή και ψηφίζουν και τη Βουλή. Οι ίδιοι τα ψηφίζουν όλα. Αυτός ο ίδιος λαός. Δεν έρχονται φελάκια από την Αφρική να ψηφίζουν εμάς ή εκείνους. Άρα λοιπόν, αφού απευθυνόμαστε στον ίδιο λαό, θα πρέπει όλοι να τον φροντίζουμε αυτό το λαό. Και να μην λέμε κατ' επίφαση ότι φροντίζουμε το λαό. Έτσι. Και ούτε εμείς είμαστε δίστροποι και θέλουμε να κάνουμε ιδιαίτερες συμφωνίες. Σε κανέναν και πουθενά. Τουλάχιστον για μένα μιλάω και εκφράζοντας τους ανθρώπους οι οποίοι με έχουν ψηφίσει και με έχουν βάλει εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Δήμοι να πάνε το λαό τους δεμένο. Θα συμμορφωθούν εκείνοι οι οποίοι λένε αυτά που λένε και από εκεί και πέρα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε. Συναντηθήκατε με την Τέρνα? Να συναντηθώ εγώ με την Τέρνα? Όχι προσωπικά, εννοώ σαν όργανο. Εγώ, καλή μου, δεν συναντώμαι με κανέναν εργολάβο. Εγώ λυπούμε για το γεγονός ότι οι Δήμοι δεν έχουν η έκφραση των Δήμων. Δεν έχει πολιτική στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η Δήμη είναι έκθετη, διότι έπρεπε να έχουν παρουσιάσει συγκεκριμένη άποψη και συγκεκριμένη πολιτική και λυπούμε για το γεγονός ότι η προσωρινή διαχείριση για την οποία πάλεψα εγώ από το 2011 δυστυχώς δεν προχώρησε για συγκεκριμένους λόγους που είναι γνωστοί. Φοβούμαι από εδώ και πέρα ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Οι μεγάλοι Δήμοι της περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν δική του συγκεκριμένη άποψη όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων. Πολλοί, όπως είμαστε εμείς, έχουμε κάνει πολλά βήματα σε διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς είμαστε αυτή τη στιγμή οι Δήμοι στη μέκαινη μεταξύ της θέσης της κυβέρνησης και της θέσης της περιφέρειας. Ο διαγωνισμός της περιφέρειας πράγματι έχει προβλήματα, ιδιαίτερα το κόστος είναι πολύ ψηλό. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά δεν έχει να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη, απολύτως συγκεκριμένη άποψη όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είμαστε ουσιαστικά ακόμα σε θεωρητικό επίπεδο. Να σας πω για το Δήμο μου, εμείς μέσα στη χρονιά θα κάνουμε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης, όπως προβλέπεται το νέο ΕΣΔΑ, τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων, που θα είναι συμβατό
με τον ΕΣΔΑ, με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Στην τελευταία συνεδρίαση του ΦΟΣΔΑ, αν δεν κάνω λάθος, αποφασίστηκε ότι ο ΦΟΣΔΑ πρέπει να δει τι λένε οι Δήμοι στα τοπικά σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων και από εκεί πέρα να προχωρήσει σε απόφαση, αν μπορεί να προχωρήσει σε απόφαση. Γιατί με τα σκουπίδια είναι και τα συμφέροντα διαφορετικά. Άλλα είναι τα συμφέροντα ενός μεγάλου Δήμου, άλλα είναι τα συμφέροντα ενός μικρού Δήμου. Ναι, δηλαδή βλέπετε να διαχωρίζονται οι θέσεις, δηλαδή οι Δήμαρχοι να πάνε κάποιοι με την περιφέρεια και κάποιοι να κάνουν το δικό σου. Θα σας πω, όσοι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μόνοι τους διαχείριση, μάλλον τους συμφέρει να κάνουν μόνοι τους διαχείριση. Θα πάρουν χρήματα από την κυβέρνηση, θεωρείτε? Η κυβέρνηση πρέπει να το πει. Σε μια συζήτηση που έγινε στο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος, ρητός υπόθηκε αυτό. Η κυβέρνηση από την άλλη έχει μοιράσει σε Δήμους 11 εκατομμύρια ευρώ, εκτός από το Δήμο Καλαμάτας βέβαια. Δεν ξέρω αν έχουν αποδώσει, μάλλον δεν έχουν αποδώσει αυτά τα χρήματα τα οποία έδωσε. Πάση περιπτώσει, είμαστε σε ένα νεκρό σημείο, αγαπητοί μου, ξέρετε, μεταξύ κυβερνητικής θέσης και διαγωνισμού της περιφέρειας. Θα ήταν ευχής έργων να γινόταν βήματα και από τις δύο πλευρές να πηγαίνετε σε μία σύγκληση. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί σε μία τέτοια συζήτηση. Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης θεωρείτε τελικά ότι είναι πιο φτηνά σε σχέση, δηλαδή έχει γίνει κοστολόγηση? Όχι. Τοπικά σχέδια διαχείρισης, αν αναφερόμαστε σε ένα μεγάλο Δήμο, προφανώς είναι διέξοδος. Δηλαδή τοπική διαχείριση. Τοπικά σχέδια διαχείρισης πρέπει να κάνουν από το νέο ΕΣΔΑ όλοι. Ναι. Το μεγάλο Δήμο ενδεχομένως να τον συμφέρει. Ένας Δήμος που έχει κρίσιμο όγκο απορριμμάτων. Ένας μικρός Δήμος που έχει, ως παράδειγμα, 5.000 τόνους σκουπίδια το χρόνο, δεν είναι ελκυστικός. Οπωσδήποτε σε μια τέτοια διαδικασία και μπορεί να είναι πολύ ακριβή. Κύριε Νίκα, επειδή έχετε εμπειρία, θέλω να μου πείτε αν βλέπετε τελικά λύσεις στο αδιέξοδο που τίνει να δημιουργηθεί. Κοιτάξτε, οι λύσεις έρχονται πάντοτε ύστερα από συνεννόηση. Εμείς ως τοπική κοινωνία, το πρώτο το οποίο θα κάνουμε είναι να συνομιλούμε μεταξύ μας. Και αυτό συνιστώ να κάνουν και οι άλλοι. Όταν μια τοπική κοινωνία έχει, ας πούμε, μια θέση με μεγάλη πλειοψηφία ή ομόφωνη ότι θέλω να κάνω αυτό, κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει στην τοπική κοινωνία οτιδήποτε. Σε θεωρητικό επίπεδο, συμφωνώ με τη θέση της κυβέρνησης. Ότι κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να αποφασίζει τα του ίδιου της. Και όποιος δεν μπορεί να τα κάνει, ας πηγαίνει σε ένα γενικό επίπεδο.